Να πω, επειδή ο πολύ αγαπητός και εκλεκτός συνάδελφος ο Θοδωρής ο Τσούλας μίλησε για την αλήθεια, να πω ότι η αλήθεια είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και είναι και πολύ εύκολο να κρατηθεί έξω από την αίθουσα ενός δικαστηρίου. Τον Στέλιο Αλεξανδρόπουλο δεν τον γνώρισα όσο ζούσε. Τον γνώρισα μέσα από τα γραπτά του και τον γνώρισα μέσα από τη δικογραφία. Τον γνώρισα όμως και μέσα από τα μάτια της Αλεξάνδρας και του Παύλου, των παιδιών του. Τον γνώρισα μέσα από τις αφηγήσεις της Βάσος της Τσακανίκα, της συντρόφου του και μητέρας των παιδιών του, και μέσα από τις διηγήσεις των συναδέλφων του, των φίλων του, των φοιτητών του. Και αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, που δεν ζει εδώ και 7 χρόνια, έχει αφήσει ανεξίτηλο το ίχνος του στον διαρκή αγώνα και για αλήθεια και για δικαιοσύνη και για διαφάνεια και για αξιοκρατία μέσα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Επικρατεί πολλές φορές η αντίληψη ότι υπάρχουν μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες νικητές και ιτημένοι. Και επειδή είπε ο Θοδωρής ο Τσούλας ότι δεν καταφέραμε να νικήσουμε σε αυτή τη δίκη, εγώ εκείνο που αισθάνομαι ότι πρέπει να καταγραφεί είναι ότι μέσα από αυτήν την δικαστική διαδικασία δυστυχώς δεν επικράτησε η ανάγκη για αλήθεια, δεν επικράτησε αυτό που αποτελεί θεμελιώδη αποστολή ενός δικαστηρίου, που είναι η ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας. Ένας από τους λόγους που έγινε η εκδήλωση αυτή είναι γιατί η μισή από τους ομιλητές ήταν μάρτυρες στη δίκη, αλλά αποκλείστηκε η μαρτυρία τους, και πάρα πολλοί από τους από όσους παρίστασθε επίσης ήταν μάρτυρες ή είχαν προσφερθεί να καταθέσουν, αλλά κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δεν χρειάζεται. Και είναι πάντα ύποπτο να μην χρειάζεται η μαρτυρία, είναι πάντα ύποπτο να ζητεί οποιαδήποτε πλευρά να εξεταστεί ένα αποδεικτικό μέσο, ένα στοιχείο, και το δικαστήριο να μην δέχεται. Είναι πάντα ύποπτο να χάνονται στοιχεία και αρχεία ή εν προκειμένου ένα ολόκληρο κυβότιο με έγγραφα της δικογραφίας. Είναι επίσης πάρα πολύ ύποπτο να διεξάγεται μία δίκη την ίδια ώρα που για το ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με κριτές ή εμπλεκομένους στη διαδικασία κρίσης, τους ίδιους τους κατηγορουμένους, εκκρεμεί αίτηση εισαγγελέως στο ίδιο δικαστήριο να γίνει δεκτός στο ίδιο μεταπτυχιακό. Και είναι επίσης ύποπτο ο εισαγγελέας αυτός να έχει οριστεί 2 φορές εισαγγελέας της έδρας διαρκούσης της δίκης, διαρκούσης της διαδικασίας. Όλα αυτά τα λέω γιατί δεν ανήκω σε αυτούς που προσεγγίζουν τις δίκες, τις διαδικασίες και την απονομή της δικαιοσύνης με την τυφλή εμπιστοσύνη που κάποιοι θέλουν να αξιώνουν ακριβώς για να μην κρίνονται. Τα λέω ακόμη γιατί αυτή η υπόθεση, η υπόθεση του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου, η υπόθεση για την οποία έγινε λυσαλέα μάχη να μην αποκαλείται υπόθεση Στέλιου Αλεξανδρόπουλου, είναι μία υπόθεση διαπλοκής και τοπικής αλλά και γενικευμένης, είναι μία υπόθεση διαφθοράς, είναι μία υπόθεση συναλλαγής, για την οποία μίλησε με πολύ
αδρό τρόπο και ο Γιώργος Σταθάκης αμέσως προηγουμένως, είναι μια υπόθεση στην οποία όλοι όφυλαν να σκύψουν με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και να ακούσουν. Στην υπόθεση αυτή ενεπλάκην το 2006, λίγες μέρες μετά το θάνατο του Στέλιου, όταν η Βάσο και τα παιδιά ήρθαν στο γραφείο και είπαν ότι θέλουν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος. Ήταν πεποίθηση και της οικογένειας του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου και των φοιτητών του και των φίλων του ότι και για το θάνατό του ακόμη υπάρχει ευθύνη, ότι αυτή η εκστρατεία εξόντωσής του, αυτό που ο Γιώργος Σταθάκης πριν είπε με δύο λέξεις, με τρεις λέξεις θα σε τσακίσουμε, αυτή η οργανωμένη δράση απέναντι σε έναν άνθρωπο που διεκδικούσε να ασκήσει με αξιοπρέπεια το θεσμικό του ρόλο και την αποστολή του ως εκπαιδευτικού, ως ακαδημαϊκού δασκάλου, είχε άμεση σχέση και συνάφεια και με το θάνατό του. Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος απομονώθηκε, στοχοποιήθηκε, λιδωρήθηκε, ενοχοποιήθηκε και υπέστη μία διαδικασία που όσοι είμαστε δικηγόροι την γνωρίζουμε καλά και πικρά, και είναι η διαδικασία αντιστροφής της πραγματικότητας. Η διαδικασία θυματοποίησης του καταγγέλλοντος, η διαδικασία δαιμονοποίησης του θύματος, η διαδικασία εκείνη που κάνει αυτόν που διεκδικεί δικαιοσύνη να καθίσταται θύμα μιας άνευ προηγουμένου ενοχοποίησης. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη και θέλω να το πω, γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό και πρέπει να ακουστεί. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι η δικαιοσύνη, αυτό το οποίο η οικογένεια του Στέλιου, οι φοιτητές του, οι φίλοι του έλεγαν, ότι υπάρχει ευθύνη για το θάνατό του, ότι η δίωξή του προκάλεσε το θάνατό του, αυτή την ανίποτη φόρτιση από τη φήμωση και από την στοχοποίηση, η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο θάνατός του οφείλεται στη δίωξή του. Βεβαίως έκρινε παράλληλα ότι δεν υπήρχε γνώση εκ μέρους των κατηγορουμένων για την κατάσταση της υγείας του. Έκρινε όμως, και είναι προς τιμήν της εισαγγελέως που το 2009 συνέταξε αυτήν την διάταξη που θα σας διαβάσω, έκρινε ότι ο θάνατος του Στέλιου οφείλεται στη δίωξή του. Έγραψε η εισαγγελέα εφετών: από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο Θανών Αλεξανδρόπουλος πριν πεθάνει έπασχε ήδη από βαριά καρδιοπάθεια, η οποία εξαιτίας της έντονης συναισθηματικής φόρτισης που είχε περιέλθει λόγω της άσκησης σε βάρος του της ως άνω πειθαρχικής δίωξης τον οδήγησε στο θάνατο. Στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνει όχι μόνο η παραπάνω αλληλουχία των γεγονότων, αλλά και η από 1 Δευτέρου του 8 κατάθεση του διατροδικαστή, κατά την οποία ένα ψυχικό στρες είναι επιστημονικά παραδεκτό ότι συχνά έχει τέτοια ένταση, ώστε να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο επέλευσης ή διευκόλυνσης θανάτου για τους πάσχοντες από στεφανία νόσου όπως ο Θανών. Επίσης, από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η έντονη ψυχική πίεση, η οποία επενεργώντας επί εδάφους χρόνιας βαριάς καρδιοπάθειας, οδήγησε τον Αλεξανδρόπουλο στο θάνατο, συνδέεται αιτιωδώς με τις παραπάνω ενέργειες των εγκαλουμένων, αφού τα αισθήματα πόνου, απόγνωσης, αγανάκτησης και έντονου στρες που διευκόλυναν την επέλευση του θανάτου του προκλήθηκαν λόγω των παραπάνω διαδοχικών ενεργειών των εγκαλουμένων που είχαν ως αποτέλεσμα ο Θανών αποκαταγγέλλον μία παράνομη κατάσταση στους κόλπους του Πανεπιστημίου Κρήτης και εξ αφορμής του αγώνα που έδωσε να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των υποψηφίων φοιτητών που αποκλείστηκαν παράτυπα από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, να παραγωνιστεί, να απαξιωθεί
και τελικά να καταστεί κατηγορούμενος για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα και να κινδυνεύει να απολυθεί από την εργασία του. Έχει λοιπόν κριθεί και είναι αυτή η κρίση μια κρίση από αυτές που ακουμπάνε στο αίσθημα δικαίου εκείνων που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα, εκείνων που γνώριζαν καταστάσεις. Θέλω δύο λίγων, επειδή έχει πάντα σημασία να τα θυμόμαστε και έχει πάντα σημασία να τα υπενθυμίζουμε και σε εκείνους που δεν τα γνωρίζουν. Θέλω πολύ σύντομα να θυμίσω ποια ήταν η υπόθεση του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου. Το καλοκαίρι του 2005 ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υπήρξαν φοιτητές, μεταξύ των οποίων ο Ντίνος Ωριτινιώτης, ο φοιτητής τον οποίο επίσης εκπροσωπήσαμε στη δίκη αυτή με τον Θοδωρή τον Τζούλα. Αμέσως ο Ντίνος Ωριτινιώτης απίφθινε ένσταση και διαμαρτυρία στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Πανεπιστημίου, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και είπε: «Κύριοι, αδικήθηκα. Είμαι φοιτητής του 8,2. Έχω άριστα σε όλα τα έγγραφα που προϋποτίθενται για το φάκελο, τον οποίο ζητάτε να καταθέσω. Με αποκλείσατε ακόμη και από τη συνέντευξη, με αποκλείσατε δηλαδή στην εξέταση των φακέλων και επιλέξατε για τη συνέντευξη φοιτητές του 6, του 6,5, από άσχετα τμήματα, από άσχετα αντικείμενα, με συγγενική σχέση προσυνδικαλιστές των φοιτητικών παρατάξεων ή με σχέση άλλη με διδάσκοντες που προέρχονταν από τις ίδιες φοιτητικές παρατάξεις». Ήτανε πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες. Και ο απλός έλεγχος, η απλή επισκόπηση των στοιχείων ήτανε συντριπτική. Ή θα ήταν συντριπτική αν είχε επιτραπεί στο Στέλιο Αλεξανδρόπουλο να αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους. Να ελέγξει τι, την καταγγελία του φοιτητή του. Ανταυτού τι έκαναν οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν την κατάπτυστη διαδικασία. Είπαν: «Κύριοι, τίθεται θέμα εμπιστοσύνης. Ή μας εμπιστεύεστε ή μας αμφισβητείτε. Και δεν μπορούμε να σας χορηγήσουμε, να σου χορηγήσουμε, Στέλιο Αλεξανδρόπουλε, αντίγραφα των φακέλων. Θα πρέπει να αποφασίσεις αν μας εμπιστεύεσαι». Με πάρα πολύ αξιοπρέπεια ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος προσπάθησε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους. Δεν του δίνονταν οι φάκελοι. Άρχισαν να εξηφαίνονται και διάφορες νομικές αιτιολογίες και δικαιολογίες για να μην του δοθούν οι φάκελοι, όπως φερρυπίν ότι επρόκειτο περί προσωπικών δεδομένων. Αιτιολογία, δικαιολογία που έχει πλήρως αποκρουστεί και από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη υπόθεση και σε αίτημα που είχε κάνει ο Χριστόφορος ο Βερναρδάκης μετά το θάνατο του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου. Τελικώς αυτό που κατάφερε με την επιμονή του ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, πέραν του να στοχοποιηθεί, ήταν να του επιτραπεί σε άκρως εξευτελιστικές συνθήκες να μελετά το φάκελο υπό την εποπτεία της γραμματέως του τμήματος μέσα στο γραφείο, και αυτό δειγματοληπτικά. Πρέπει να σας πω, έτσι, χάριν και γενικής ενημέρωσης, ότι αυτός είναι και ο τρόπος που μελετώνται οι φάκελοι ποινικών δικογραφιών για υπουργούς στη Βουλή. Ο βουλευτής υπό την εποπτεία των γραμματέων προσέρχεται τις ώρες εργασίας για να επισκοπήσει φακέλους, και αυτό δίνει μία εξήγηση γιατί καμία από αυτές τις δικογραφίες βέβαια δεν προχωράει. Θέλω όμως να πω το εξής. Στέλιος Αλεξανδρόπουλος δεν κάμφθηκε. Μελέτησε τους φακέλους και έβγαλε, στοιχειοθέτησε εκείνο το καλοκαίρι κατά το οποίο δεν πήγε διακοπές, διότι τον ταλάνιζε το καθήκον.
στοιχειοθέτησε μία πολυσέλιδη και άκρως εμπεριστατωμένη ένσταση, όπου έδειχνε την μεθοδευμένη πρημοδότηση συγκεκριμένων υποψηφίων και την καταφανή αδικία εις βάρος άλλων υποψηφίων. Έδειχνε πως το ίδιο δίπλωμα σπουδών αξιολογείται ευμενέστερα για συγκεκριμένους, δυσμενέστερα για άλλους, πως ο μικρότερος βαθμός έδινε περισσότερα μόρια σε κάποιους, λιγότερα σε άλλους, πως η επιστολή του αντιπεριφερειάρχη ή του περιφερειάρχη Κρήτης μετρούσε περισσότερο από την συστατική επιστολή του επιστήμονος καθηγητή, πως εν τέλει είχε μεθοδευθεί να χαριστούν θέσεις στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό σε συγκεκριμένους υποψήφιους εις βάρος άλλων που δεν ήταν σε καμία φοιτητική παράταξη, που δεν είχαν εκλεκτικές συγγένειες με μέλη ΔΕΠ, ούτε με περιφερειάρχες, ούτε με πολιτικά κόμματα. Κατέβηξε λοιπόν ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος όλα αυτά στην ένστασή του, η οποία απορρίφθηκε μετά πολλών επένων με διαδικαστικά προσχήματα από τα αρμόδια όργανα που έκριναν ότι αναρμοδίως, εκπροθέσμος και άνευ νομίμου βάσεως και τύπου υποβάλλεται, χωρίς ποτέ να εισέλθουν στην ουσία της υπόθεσης. Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος δεν σταμάτησε εκεί. Απευθύνθηκε στο Υπουργείο, απευθύνθηκε στα πολιτικά κόμματα και αποτέλεσμα αυτής του της επιμονής ήταν το Υπουργείο να διατάξει έρευνα. Έτσι λοιπόν δεν είναι ανεξήγητο ότι υπέστη και αυτόν τον έλεγχο, διότι με αυτήν την έρευνα που παρήγγειλε το Υπουργείο έπρεπε κάτι να γίνει. Και αυτό που αποφασίστηκε να γίνει είναι η έρευνα να γίνει σε βάρος του καταγγέλλοντος, αντί να γίνει για τις καταγγελίες του. Η έρευνα αυτή, η υποτιθέμενη, περιέλαβε τις εξής ενέργειες. Αυτές ήταν οι ενέργειες. Διότι δεν έγινε καμία ενέργεια. Δεν εξετάστηκε κανένας μάρτυρας. Δεν παραγγέλθηκε καμία περαιτέρω ανακριτική ή διερευνητική πράξη. Δεν εκλήθη ο Αλεξανδρόπουλος. Δεν εκλήθησαν οι φοιτητές. Ήταν τρεις οι φοιτητές που κατήγγελαν αδικία. Αριστούχοι φοιτητές. Πάρα πολύ καλοί φοιτητές. Δεν εκλήθησαν ούτε οι εγκαλούμενοι και συντάχθηκε ένα πόρισμα κατά παραγγελία, το οποίο έκρινε ότι όλα καλώς καμωμένα και αφήνουμε στην κρίση σας αυτόν τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος τολμά να διατυπώνει την απέτηση να ελεγχθεί ο τρόπος επιλογής στο μεταπτυχιακό. Ούτε αυτό το πόρισμα το πληροφορήθηκε ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος. Η πρώτη φορά που ενημερώθηκε για το τι μεθοδευόταν εναντίον του ήταν όταν Μεγάλη Τετάρτη του κοινοποιήθηκε, η Αλεξάνδρα ήταν μαζί του και ήταν 13 χρονών παιδί τότε, του κοινοποιήθηκε η παραπομπή για το αδίκημα της βαρέως απάδουσας προς την ιδιότητα του πανεπιστημιακού συμπεριφοράς. Σας είπε ο Γιώργος Σταθάκης σε ποια δεκαετία ανατρέχει το συγκεκριμένο πειθαρχικό αδίκημα, ποιο καθεστώς υπήρχε και ποια ήταν η περιραίουσα πολιτιακή ατμόσφαιρα. Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος θίχτηκε βαρύτατα από αυτήν την στοχοποίηση, από αυτήν την ενέργεια και επιστρέφοντας στην Κρήτη μετά το Πάσχα, διεκδίκησε να διαμαρτυρηθεί στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Προσπάθησαν τότε να του απαγορεύσουν να μιλήσει, με προσχήματα να διαλύσουν τη Γενική Συνέλευση. Μίλησε με τεμποδίων και χάρη στην παρέμβαση του Χριστόφορου του Βερναρδάκη. Είπε ότι είστε οι διώκτες μου και επιδιώκετε την εξόντωσή μου και λίγα λεπτά αργότερα πέθανε. Θέλω να
μοιραστώ μαζί σας ότι ο αγώνας του Στέλιου και ο αγώνας της οικογένειας του Στέλιου ήταν ένας αγώνας τιτάνιος. Και το γεγονός ότι ήταν μοναχικός, όπως είπε ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, δεν είναι για να το καταλογίσουμε στο Στέλιο. Το γεγονός ότι ο αγώνας του ήταν μοναχικός είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολλής συζήτησης. Και το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα και για αυτά τα θέματα καλούνται πολλοί, αλλά μεμονωμένα, να δίνουν μοναχικούς αγώνες απέναντι σε οργανωμένα συμφέροντα και συμπλέγματα συμφερόντων, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους συλλογικά σκεπτόμενους και συλλογικά ενεργούς πολίτες, τα κινήματα με τα οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος και για τα οποία έγραψε. Στην υπόθεση της δίκης αποφλοιώθηκε η διεκδίκηση συμμετοχής και η διεκδίκηση αλήθειας. Αποβλήθηκε η πολιτική αγωγή από την πλευρά της οικογένειας του Στέλιου και απομακρύνθηκαν με πολύ οργανωμένο τρόπο όσοι ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ως δικηγόρος πρέπει να πω, και το κατήγγειλα και στο δικαστήριο, ότι δεν μου έχει ξανασυμβεί σε υπόθεση πλημελήματος με αδίκημα παράβαση καθήκοντος να παρίστανται στην αίθουσα αστυνομικοί των ΜΑΤ που συγκροτούν δημιουργία, να ενεργούν σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές και νέους ανθρώπους που προσέρχονταν να παρακολουθήσουν μια δίκη δημοσίου ενδιαφέροντος, που ενεργούν σωματικούς ελέγχους σε επίπεδο τρομοκράτησης ακόμα και στην κόρη του Στέλιου και στην Βάσο και που παρίστανται προκλητικά στη διαδικασία χωρίς η έδρα ούτε να αντιδρά, ούτε να γνωρίζει πόθεν προέκυψαν. Ρωτήσαμε το δικαστήριο από πού ήρθε αυτή η δημιουργία και το δικαστήριο δήλωσε άγνοια. Αυτά προς ενημέρωση σε ποιες συνθήκες έγινε η δίκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα εξαιρετικά οχληρό το γεγονός ότι σε δεύτερο βαθμό και χωρίς να παρίσταται ούτε ο Ντίνος ο Ρητινιώτης, ούτε εγώ ο συνηγορός του, σε μια διαδικασία που επρόκειτο να αναβληθεί, αποβλήθηκε η πολιτική αγωγή του Ντίνου του Ρητινιώτη σε δεύτερο βαθμό, αποφασίστηκε δηλαδή στο εφετείο που έγινε μετά από έφεση που ασκήθηκε μετά από αίτημα του Ντίνου του Ρητινιώτη, να μην παρίσταται ο Ντίνος Ρητινιώτης, ο φοιτητής που είχε αδικηθεί. Κατόπιν αυτού, στην δευτεροβάθμια δίκη δεν προσήλθε ούτε η οικογένεια του Στέλιου, ούτε ο Ντίνος, ακριβώς πια διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη αρνήθηκε να τους ακούσει, αρνήθηκε να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες. Και θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ευκαιρίας δοθήσεις ολοκληρώθηκε μία δίκη που πρωτοδίκως είχε διαρκέσει μήνες σε μισή μέρα. Χωρίς τους μάρτυρες, χωρίς τα έγγραφα, χωρίς οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί πρόσκομα σε μία προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Θα έλεγα ότι ο αγώνας του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου και ο αγώνας της οικογένειάς του δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζεται. Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος έδωσε το παράδειγμα ήθους, συμπεριφοράς και υπόστασης του υπεύθυνου ανθρώπου, του πανεπιστημιακού δασκάλου, αυτού που εμπνέει φρόνημα και διδάσκει αρχές και αξίες. Αυτό το παράδειγμα
Θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι εμπνέει και οδηγεί όλους μας, όλους όσοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλακήκαμε σε αυτήν την υπόθεση. Ο αγώνας του Στέλιου δεν θα μείνει, δεν θα καταγραφεί στην ιστορία σαν μία μάταιη προσπάθεια, αλλά σαν ένα πρώτο βήμα μιας συνεχιζόμενης συλλογικής προσπάθειας που εύχομαι στο μέλλον να μην είναι για κανέναν τόσο μοναχική. Σας ευχαριστώ.